Καλησπέρα σας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πειραϊκού Συνδέσμου σας καλωσορίζουν στη σημερινή επιστημονική εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο και το Αρχείο Πολιτισμού. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία όλων, επωνύμων και μη. Ιδιαίτερα τον κύριο Χριστόφορο Μπουτσικάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της περιφέρειας Πειραιός και Νήσων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, τον κύριο Τσιαντούλα, τον κύριο Νικόλαο Σταμπολίδη, Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, εκπροσώπους από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, την Φιλολογική Στέγη Πειραιά με τον πρόεδρο της κύριο Στέφανο Μίλεση και άλλα μέλη, την γυναικεία χοροδία Λεγκάτο. Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, υφυπουργός Παιδείας. Επίσης ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, πρόεδρος του Αρχείου Πολιτισμού, ο κύριος Ιωάννης Τετράδης, πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Πειραιά και η κυρία Ειρήνη Λογοθέτη, κοινοτική σύμβουλος ΓΑΜΑ Κοινότητας του Δήμου Πειραιά. Επίσης θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι βρίσκεται ήδη μαζί μας και ο κύριος Καρίδης Δημήτρης, αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά. Εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στις συμμετέχουσες ομιλήτριες και στους συμμετέχοντες ομιλητές. Το πρόβλημα της επανένωσης των μνημείων της Ακρόπολης, που αποτελεί το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, είναι μεγάλο, ζωτικής σημασίας και άπτεται πολλών πεδίων. Γι' αυτό και η επίτευξη του σκοπού αυτού αφορά το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή τακτική και πρακτική, τις ήδη τελεστήσεις και προγραμματιζόμενες ενέργειες προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης αυτής, την ενημέρωση του κοινού παγκοσμίως. Συτάσσεται λοιπόν και ο Πειραϊκός Σύνδεσμος στο πλευρό όσων αγωνίζονται για την ευόδοση και επίτευξη του σκοπού και υπόσχεται να ασκήσει την οποιαδήποτε επιρροή του προς την κατεύθυνση αυτή. Εκφράζουμε από βάθος καρδιάς την ευχή για καλή επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας και από μένα και αρχίζουμε το πρόγραμμα της βραδιάς. Η πρώτη ομιλήτρια είναι αρχαιολόγος, θεατρολόγος, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, εργάστηκε στη 17η Εφορία Αρχαιοτήτων Έδεσας και στη 16η Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Διευθύντρια στην 27η Εφορία Αρχαιοτήτων Πιερίας. Διετέλεσε Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης από το 2006 έως το 2018. Κύρια έργα της θεωρούνται η ανασκαφική έρευνα στην ελληνιστική πόλη των Πετρών Φλόρινας και η διαμόρφωση και η ανάδειξη της αρχαίας αγοράς Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε διεθνή πανελλήνια και τοπικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά σχετικά με κεραμική, μεταλλοτεχνία, γλυπτική, νομισματική και επιγραφική της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής της ήταν η μακεδονική βομή των αυτοκρατορικών χρόνων της Θεσσαλονίκης και της Βέρειας. Συμμετείχε σε οργανώσεις εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων. Από το 1987 υποστηρίζει γραμματιακά την ετήσια συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη και επιμελείται την έκδοση των πρακτικών της παράλληλα και με άλλες επιμέλειες αρχαιολογικών εκδόσεων. Έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με το αντικείμενό της για το ευρύ κοινό, καθώς και επιμορφωτικές ομιλίες στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Για την προσφορά της στην επιστήμη της βραβεύτηκε το 1998 από τη Société des Encouragements Progrès της Γαλλικής Ακαδημίας. Έχει συγγράψει σενάρια αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ για την Ελληνική Τηλεόραση 3, ενώ από το Μάρτιο του 1998 έχει εβδομαδιαία εκπομπή για την αρχαιολογία στον 9,58 FM. Επί διετία αρθρογραφούσε σε επιφυλίδες των εφημερίδων Θεσσαλονίκη και Αγγελιοφόρος της Κυριακής. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη θεωρία και την πράξη του θεάτρου. Το 2019 αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα την κυρία Πολυξένη Αδάμ Βερένη. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε, εκλεκτή προσκεκλημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και για την τιμή να έρθω να σας μιλήσω εδώ για ένα τόσο σημαντικό και φλέγον θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό πάντοτε το θέμα είναι επίκαιρο, είναι ζωντανό, είναι του πρωταρχικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος. Δεν θα σας μιλήσω ακριβώς για τον ίδιο τον Παρθενώνα, γιατί ακολουθούν ομιλίες που είναι πολύ ειδικότερες από τη δική μου. Θα σας μιλήσω για τους επαναπατρισμούς και τις διεκδικήσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες στον τομέα αυτό. Γιατί αυτό δίνει και πάρα πολλές ελπίδες ώστε με νομικό τρόπο και σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διαμορφωθεί να μπορέσει η Ελλάδα να διεκδικήσει με πιο στεναρό τρόπο τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και αυτές οι λεηλατήσεις των μαρμάρων δεν ξεκίνησαν μόνο στα τελευταία χρόνια, ίσως τελευταίους αιώνες, αλλά ξεκίνησαν από πολύ, πολύ παλιότερα. Θα μπορούσε να πει κανείς και από τα ρωμαϊκά χρόνια, όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, εντυπωσιάστηκαν, μαγεύτηκαν και καταλήφθηκε το πνεύμα τους από τον ελληνικό πολιτισμό και άρχισαν να παίρνουν όλα τα έργα και να τα μεταφέρουν στις δικές τους επαύλεις και στα δημόσια κτίρια και να τα αντιγράφουν βέβαια. Τότε ξεκίνησε το πρώτο πολύ μεγάλο κίνημα έτσι, της λαιλασίας των αρχαιοελληνικών έργων, αλλά αυτό θα λέγαμε ότι ευτυχώς και έγινε, γιατί έτσι διασώσαμε πάρα πολλούς τύπους της αρχαιότητας, οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί. Στα επόμενα χρόνια, στους επόμενους αιώνες, αυτό το φαινόμενο που βοήθησε πάρα πολύ στην λαιλασία των αρχαιοτήτων από την Ελλάδα ήταν το φαινόμενο του περιηγητισμού, που άρχισε αμέσως μετά την αναγέννηση, εκεί κάπου στον 17ο αιώνα, μέσα από τη διάθεση να γνωρίσουν οι ηγέτες, οι διανοούμενοι και παντός τύπου εκλεκτοί της αριστοκρατίας. Το φαινόμενο αυτό μετά το 17ο αιώνα και για περίπου 2,5 αιώνες βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, πολύ σύντομα. Και μάλιστα μέσα από ένα άλλο γεγονός, το περίφημο Grand Tour, στους τόπους όπου γεννήθηκε η αρχαιοελληνική φιλοσοφία, η δημοκρατία, οι επιστήμες, οι τέχνες και ιδιαιτέρως το θέατρο, και θεωρείται απαραίτητο συστατικό στάδιο της ενηλικίωσης των νεαρών γόνων των αριστοκρατικών οικογενειών της Ευρώπης, ενώ παράλληλα ανοίγει και την όρεξη σε αριβίστες μεγαλέμπερους και παντός είδους αγύρτες γυρολόγους του πολιτισμού να διαπρέπουν με σκοπό να τροφοδοτούν τα νεοειδρυθέντα εθνικά τους μουσεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγαλοπόλεις, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, τη Βιέννη και πολλές άλλες πόλεις ευρωπαϊκές που όλοι πολύ καλά τις ξέρουμε. Οι συνθήκες που επικρατούν σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους 2 αιώνες ευνοούν πάρα πολύ το κλίμα αυτό. Είναι η εποχή κατά την οποία δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, πλάθονται οι εθνικές ταυτότητες των κοινοτήτων, μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, όπως ο διαφωτισμός, ο αντιδιαφωτισμός και ο ρομαντισμός, ενώ παράλληλα η Ιταλία είναι ακόμη κατακαιρματισμένη σε μικρά βασίλεια και όλα τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία, ο Εύξηνος Πόντος, η τόπη όπου άνθιζε για αιώνες ο ελληνικός πολιτισμός, βρίσκονται υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ενδιαφέρον των κρατών των ηγετών τους και της ανώτερης τάξης γύρω από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και πολλών διανοούμενων, τροφοδοτεί έναν ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό μεταξύ των κυρίαρχων ευρωπαϊκών δυνάμεων, αρκετές από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσα από την αποικιοκρατία, εκμεταλλευόμενη το πολιτιστικό απόθεμα λαών υποταγμένων σε αυτούς. Η Βρετανική αποικιοκρατική παντοδυναμία ανταγωνίζεται τη Γαλλική και με τη σειρά της αυτή την Ισπανική και τη Γερμανική και πάει λέγοντας, ενώ τα μεγάλα μουσεία των χωρών αυτών πέφτουν στον ανταγωνιστικό αγώνα της διαρκούς αναζήτησης νέων αποκτημάτων για να ανατροφοδοτούν με νεοαποκτημένα αριστουργήματα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας τις συλλογές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες ξεκινά μια τεράστια λαιλασία έργων τέχνης και μνημείων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ίδιοι στόχοι και σκοποί του κάθε
κάθε κυρίαρχου κράτους, με βασική μέρημνα να αποκτήσουν σημαντικές αρχαιολογικές συλλογές και μέσα από αυτό να μπορέσουν να κτίσουν την καταγωγή τους ή να διεκδικήσουν μέρος όλων αυτών των πνευματικών και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας ως κομμάτι και της δικής τους πολιτιστικής ταυτότητας. Περίφημο βέβαια είναι και το κίνημα Γκου Αλαγκρέκ, που διήρκησε μόλις 10 χρόνια στο Παρίσι και τη Γαλλία, όπου γεννήθηκε και δημιουργήθηκε ως συνέχεια του στυλ Ampire που επέβαλε ο Ναπολέον, μιμούμενος βεβαίως τον πλούτο και την ευμάρεια της ελληνιστικής κοινωνίας των ελληνιστικών βασιλείων μετά τις αλεξανδρινές κατακτήσεις μέχρι τα βάθη της Ασίας. Τα πάντα στην πολυτελή καθημερινότητα των Γάλλων, αυτών, των αστών και των μεγαλοαστών, περιστρέφονταν και διακοσμούνταν με βάση τη μίμηση της ελληνικής αρχαιότητας. Το στυλ δεν άφησε ανεπηρέαστο βέβαια και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία και τη Γερμανία κυρίως, ούτε άφησε απ' έξω παραστάσεις και τις παραστατικές τέχνες, όπως παραδείγματος χάρη το θέατρο. Από την πλευρά της Οθωμανικής διοίκησης παρατηρείται μια διαφορία, μέχρι παντελής διαφθορά. Δεν είναι και λίγες οι φορές που με συνένεση των Οθωμανικών αρχόντων διαλύονται ή ακόμη καταστρέφονται ολόκληρα μνημεία. Πολλούνται αρχαιότητες και ασύστολα επιτρέπονται παράνομες ανασκαφές για να μεταφερθούν κατά παραγγελία στο Βρετανικό Μουσείο, στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Βερολίνου και ούτω καθεξής. Οι υπόδουλοι Έλληνες βέβαια δεν έμειναν απαθείς σε αυτό το φαινόμενο που έβλεπαν να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους και προσπαθούσαν με όσα μέσα τους ήταν δυνατόν να πατρέψουν αυτά τα φαινόμενα της υφαρπαγής του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της πατρίδας τους. Και σύντομα, αμέσως μετά την απελευθέρωση, συγκρότησαν τις πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να αποτρέψουν ή να μειώσουν κατά το δυνατόν αυτές τις κλοπές. Οι εκάστοτε νόμοι και προεδρικά διατάγματα που θεσπίστηκαν με την πάροδο των δεκαετιών, καθώς και η έγκαιρη ίδρυση της αρχαιολογικής υπηρεσίας μιας από τις αρχαιότερες στο ελληνικό κράτος, παρήχαν τα εχέγγυα ασφαλώς για να δημιουργηθεί μια ισχυρή ασπίδα για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας. Ιδιαίτερη προστασία παρέχεται ιδίως με τον τελευταίο νόμο περί αρχαιοτήτων και εκπολιτιστικής κληρονομιάς, τον 3028, που κωδικοποιήθηκε το 2021 με ένα καινούριο κώδικα αρχαιολογικό νόμο και συμπεριέλαβε και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επομένως, η Ελλάδα διαθέτει ίσως το πιο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και για την δίωξη των ανθρώπων που ασχολούνται με παράνομη διακίνηση. Παράλληλα όμως, οι ποινές για την παράνομη διακίνηση και την απόκτηση πολιτιστικών αγαθών ίσως δεν είναι όσο πρέπει αυστηρές, ούτε οι εκδικάσεις των υποθέσεων που ζούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνονται με την απαιτούμενη ταχύτητα. Έτσι, το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλείας και της διαρπαγής εξακολουθεί να υπάρχει, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, και η παράνομη διακίνηση αγαθών παραμένει το τρίτο κατά σειρά συχνότητας έγκλημα μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ συνήθως τα κυκλώματα που διακινούν τις αρχαιότητες είναι και τα ίδια με τα υπόλοιπα εγκλήματα. Είναι δηλαδή οι συμμορίες που κάνουν όλα μαζί αυτά τα τρία εγκλήματα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα, ταλαιπωρημένη από τις λαϊλασίες των κατακτητών, διεκδίκησε και πέτυχε τον πρώτο της επαναπατρισμό. Είναι αυτό εδώ το άγαλμα που βλέπετε στις οθόνες σας και είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα από τη Ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχαν φέρει στο φως Πολωνοί εχμάλωτοι σε παράνομη ανασκαφική δραστηριότητα στον χώρο της Ρωμαϊκής αγοράς, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και στάθηκε από τους Ναζί στην Γερμανία προκειμένου να κοσμήσει την έπαυλη του Χίτλερ. Για κάποιους άγνωστους λόγους, το άγαλμα παρέμεινε αποθηκευμένα στα λατορυχεία του Σάλτσμπουργκ και από εκεί επεστράφηκε στην Ελλάδα ως λάφυρο πολέμου το 1947. Είναι ο πρώτος επαναπατρισμός. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είναι πάνω αυτό το βελάκι που βλέπετε. Για πολλές δεκαετίες δεν υπήρξαν άλλες διεκδικήσεις. Το ζήτημα των επαναπατρισμών ανακαινήθηκε επί Υπουργείας Μελίνας Μερκούρη, η οποία το 1982 στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της UNESCO για την πολιτιστική πολιτική στο Μεξικό επανεκκίνησε ένα κύριο ζήτημα που είχε πρωτοξεκινήσει ακόμη επί βασιλείας του Όθωνα και δεν είναι άλλο από τη διεκδίκηση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η διεκδίκηση αυτή
ανακοίνησε εν γέννη θέματα παράνομης διακίνησης αρχαίων, με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 90 η Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία να καταφέρει να επαναπατρίσει και τον περίφημο θησαυρό των Αηδονιών, αποδεικνύοντας ότι είχαν αφαιρεθεί παράνομα από τον τόπο τους, καθώς πανομοιότυπα κομμάτια των πτερισμάτων βρέθηκαν στο ίδιο νεκροταφείο όταν συνεχίστηκε συστηματική ανασκαφή από την αρχαιολογική υπηρεσία μετά την αρχαιοκαπηλική δράση. Στη δεκαετία του 2000 τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα όταν οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με τις ιταλικές, με το ειδικό σώμα των Καραμπινιέρι. Στην Ιταλία έχουν ειδικό σώμα δίωξης αστυνομικό της αρχαιοκαπηλίας, πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο, και συνήθως είναι αρχαιολόγοι αστυνομικοί, έχουν διπλή ιδιότητα δηλαδή. Αυτοί λοιπόν συνέλαβαν δύο Ιταλούς αρχαιοκάπηλες με 17.000 φωτογραφίες στην κατοχή τους, Polaroid φωτογραφίες. Ήταν η εποχή της Polaroid στη δεκαετία του 90 και του 2000, και αυτό γινόταν για να μην υπάρχει φιλμ ώστε να αναπαράγεται το προϊόν, αυτό το αρχαιοκαπηλικό προϊόν. Οπότε το βγάζαν μία φορά και το είχε μόνο ένας στην κατοχή του. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις 17.000 φωτογραφίες απεικονιζόταν Έλληνες αρχαιοκάπηλοι με ευρήματα και αντικείμενα, παρανόμως διακινηθέντας το εμπόριο. Μια από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες επαναπατρισμού είναι αυτό το περίφημο στεφάνι που το είχαν αγοράσει το 1986 από το Paul Getty στο Λος Άντζελες, και βέβαια προεχόταν από έναν μακεδονικό τάφο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στο χωριό Μεσημβρία, όπου βρέθηκαν τα υπόλοιπα κομμάτια του στεφανιού, και αυτοί δέχτηκαν από το Paul Getty να το επιστρέψουν εξωδίκως, γιατί αντιλαμβανόταν βεβαίως ότι αν γινόταν δίκη ασφαλώς θα την κερδίζει το ελληνικό δημόσιο και δεν θέλανε να πάνε σε αυτή την δημόσια έτσι κατακραυγή για αυτό που είχαν κάνει. $1.200.000 πουλήθηκε. Ήταν παραγγελία. Το Paul Getty δεν είχε στεφάνι χρυσό στην έκθεσή του και το παρήγγειλε η τότε διευθύντρια. Από τότε και εξής ξεκίνησε μια σημαντική δραστηριότητα πολλών επαναπατρισμών, τόσο στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα όσο και στην τελευταία δεκαετία, με τα στοιχεία βέβαια να είναι πολύ παρήγορα για τις αρχαιότητες και απειλητικά για τους παρόνομους διακινητές. Και να δούμε μερικά από αυτά, να μην μακρηγορούμε, έτσι κάποια πια από όλα αυτά έχουν ήδη επιστρέψει και βρίσκονται σε ελληνικά πια μουσεία, και η περίφημη Κανακαριά είναι εδώ πέρα, οι λαϊλασίες που γίνανε και από την Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης, το 2008 είχαμε 218 επαναπατριστέντα αντικείμενα, το 9 εισήχθησαν 220, το 10 επαναπατρίστηκαν 29, το 11 ήρθανε περίπου 15 αντικείμενα, το 12 18 επαναπατριστέντα, το 13 199, το 14 93 αντικείμενα, το 15 2613 αντικείμενα, το 16 8 επαναπατριστέντα αντικείμενα και το 17 1303 επαναπατριστέντα, ενώ το 18 και το 19 ήδη προχωρήσαμε σε πολύ περισσότερους επαναπατρισμούς. Δεν θέλω να σας κουράσω, τα στοιχεία υπάρχουν και κατά χώρα. Η χώρα η οποία συχνότερα βρίσκονται αντικείμενα από παράνομη διακίνηση είναι πρώτη Γερμανία, δεύτερη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και ακολουθούν και άλλες χώρες της Ευρώπης, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Δανία, και η μακρινή Αυστραλία πιάστηκε να έχει διακινήσει παρανόμως ένα αντικείμενο το 2016. Οι αριθμοί αυτοί των επαναπατρισμών δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητοι και οι διεκδικήσεις απαιτούν γρήγορση, ταχύτητα, αμεσότητα και διαρκή επαγρύπνηση και παρακολούθηση τόσο των διεθνών αγοροπολισιών όσο και των υποθέσεων αρχαιοκαπηλίας. Ωστόσο, στις χιλιάδες αντικείμενα που έχουν εξαχθεί και συνεχίζουν να εξάγονται παρανόμως, αυτά που έχουν επιστρέψει είναι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σταγόνα στον ωκεανό. Δίος ξενιτεμός, νόστος και επιστροφή για ορισμένες από τις αρχαιότητες που έχουν απομακρυνθεί παρανόμως από τον τόπο προέλευσής τους. Οι επαναπατρισμοί που έγιναν στο τέλος της δεκαετίας του 90 και στην πρώτη δεκαετία του 20, του 2000, αποτέλεσαν ένα αντικείμενο μιας έκθεσης από κοινού με τους Ιταλούς με τον τίτλο «Νόστος», και ακολούθησε μια δεύτερη έκθεση «Λιφούρτο Ντελαστόρια», η κλοπή της ιστορίας δηλαδή, και εκδόθηκαν και αντίστοιχοι κατάλογοι. Αυτή
Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από την έκθεση που είχε γίνει πριν από περίπου 10-12 χρόνια στο νεόθμητο τότε Μουσείο Ακροπόλεως. Ο κύριος Σταμπολίδης θα το θυμάται. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η έκθεση που διοργανώθηκε στο Μουσείο Θεσσαλονίκης από κοινού με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων το 2012 με τίτλο Αρχαιοκαπηλεία Τέλος, η οποία στη συνέχεια ταξίδεψε εντός Ελλάδος και αποτέλεσε δείγμα καλής πρακτικής για την παράνομη διακίνηση αγαθών από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή σε ένα διεθνές σχετικό συνέδριο που διοργάνωσε το 2014 στο Βελιγράδι και η ομιλούσα είχε κλήθηκε εκεί για να παρουσιάσει την έκθεση και το αντίκτυπό της ως μια καλή πρακτική της Ελλάδας. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλη έκθεση που διοργανώθηκε πανευρωπαϊκά, ίσως και παγκόσμια, δεν υποθέτω, για την αρχαιοκαπηλεία. Μέχρι τότε ήταν και ένα θέμα που δεν το αγγίζαμε και πάρα πολύ. Εδώ, όπως βλέπετε, υπήρξε ειδικός κώδικας που καταγγέλθηκε αυτό το γεγονός. Όλες οι βιτρίνες ήταν λευκές, γιατί τα αντικείμενα που κινούνται αρχαιοκαπηλικά είναι ορφανά αντικείμενα, είναι αντικείμενα χωρίς πληροφόρηση. Αντιθέτως, δημιουργούν μια τεράστια πληγή εμάσουσα διαρκώς, που συνεχώς δηλαδή αιμορροεί, και γι' αυτό επιλέχθηκαν αυτές οι κόκκινες ζώνες και τα συνθήματα επάνω στους τοίχους για να προστατεύσει κανείς το παρελθόν του και να αποτρέψει την αρχαιοκαπηλική δράση. Και βέβαια στοχεύαμε σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί πρέπει κανείς με την παιδεία να πείσει τους ίδιους τους Έλληνες ότι δεν μπορούν να ξεπουλούν τη δική τους ιστορία. Αυτή η βιτρίνα είναι πολύ χαρακτηριστική. Ήταν και η ίδια η τσάντα του αρχαιοκάπηλου μέσα, ώστε να δει κανείς με πόσο άσχημο τρόπο συμπεριφέρονται στα αντικείμενα αυτά που εμείς οι αρχαιολόγοι τα βγάζουμε με τόση φροντίδα, αγάπη και προσοχή. Ξαφνικά τα πετάξανε μέσα σε μία μεταχειρισμένη τσάντα, σκάβοντας μέσα στα χώματα, καταστρέφοντας τη στρωματογραφία και όλη την πληροφόρηση, γιατί ουσιαστικά ένα αντικείμενο είναι γυμνό όταν προέρχεται από αρχαιοκαπηλεία, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει παρά μόνο ως εργοτέχνης, και αν είναι εργοτέχνης, γιατί και αυτό έχει ξεπεραστεί πια στην εποχή μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγιστο κακό που προκύπτει στην χώρα και στην ιστορία της, σε εμάς τους ίδιους, γιατί εμείς είμαστε αυτή η χώρα, αυτή η ιστορία. Στο ίδιο πλαίσιο, και βέβαια το άγαλμα ήταν τυφλό και ήταν όχι προς πώληση. Έτσι. Ήταν όλα βλέπετε ότι κινήθηκαν συνθηματικά μέσα από αυτή την έκθεση και άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά και στο σχολείο με τον τρόπο που ήταν έτσι διοργανωμένοι. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν κινήθηκε και η έκθεση που διοργανώθηκε στο Μουσείο Θεσσαλονίκης από κοινού με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και τη Γενική Διεύθυνση το 2012 και μια άλλη έκθεση το 2018 για την αρχαιοκαπηλεία με τον τίτλο Stolen Past, Lost Future, που ξεκίνησε από τη Χαϊδεβέργη, πήγε στην Καλσούη και στη συνέχεια στο Μίνστερ και σε άλλα δύο γερμανικά μουσεία. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο κορονοϊός και αυτή η έκθεση πια σταμάτησε την πορεία της και την καριέρα της. Ήταν εξαιρετική έκθεση και μάλιστα στη Χαϊδεβέργη και στις άλλες πόλεις. Μπήκε μέσα στο φουεγέ των πανεπιστημίων, ώστε διερχόμενοι φοιτητές να μπορούν να βλέπουν. Αυτή λοιπόν η έκθεση απευθύνθηκε κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας. Είχε σκοπό να πάει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας σταμάτησε. Αλλά ελπίζουμε ότι τώρα θα ξαναρχίσουμε τις συνεννοήσεις για να ταξιδέψει και να πάει και αλλού. Το 2016 ιδρύθηκε στην... είναι ακριβώς ο προθάλαμος του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης. Το 2016... ιδρύθηκε στην Ελβετία η Association Αλίφ. Αλίφ είναι το Α, για να ξεκινήσουμε από την αρχή δηλαδή. Αυτό είναι και αυτό έχει έτσι μια σημασιολογική σημασία. Η οποία έχει ως κύριο σκοπό να σπέβδει διασωστικά σε αρχαιολογικές περιοχές που απειλούνται από πολέμους, ώστε να αποφευθούν φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια και όλοι μείναμε νέοι με την ανατίναξη της Παλμύρας και άλλα συναφή έτσι γεγονότα με τους Ταλιμπάν να σπάζουν τα αγάλματα μέσα στα μουσεία και να μην το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
Και γενικώς αυτή η ΑΛΥΦ στην Ελβετία ασχολείται κυρίως με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ένοπλη σύραξη. Και βέβαια τέτοιες εικόνες καλά είναι να αποφεύγονται, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν μπορούν να αποκατασταθούν μετά από τέτοιες τερατώδεις καταστροφές. Πρόσφατα η γαλλική κυβέρνηση με την ευκαιρία της εξάμηνης προεδρίας της που ακόμη διαρκεί, με επικεφαλής τον πρέσβη επιτιμή τον Jean-Louis Martinez, με την ευκαιρία της γαλλικής προεδρίας και σε συνεργασία με την ΑΛΥΦ που προανέφερα, ανέλαβε μια πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας διεθνούς ημερίδας στην οποία προσκλήθηκαν πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μέχρι τώρα έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και την παράνομη διακίνηση στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως σε περιοχές όπου πάλι υπάρχει εμπόλεμη σύραξη και κινδυνεύει ο πολιτιστικός πλούτος. Κοινός στόχος όλων των συμμετοχόντων ήταν να υπάρξει επαρκής πληροφόρηση προς τους πολίτες και καλή διοργάνωση. Εδώ είναι ο εκπρόσωπος της Ιντερπόλ, ο Γενικός Διευθυντής της Ιντερπόλ της Ευρώπης. Εκ μέρους υπεύθυνων των κρατών που ενδιαφέρονται για τη διάσωση, τη διαφύλαξη και επιστροφή παρανόμως διακινηθέντων αγαθών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε χώρες της Ασίας ή και αλλού στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε να γίνεται, αυτό είναι ο περίφημος σκύφος του Λούι που επιστράφει στην Ελλάδα, είχε δοθεί κάποτε ως δώρο, αλλά πριν από κανένα δύο χρόνια επιστράφηκε στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε να γίνεται μια ευρύτερη ενημέρωση στο κοινό για τη βλάβη που προκαλείται από την παράνομη διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών. Έτσι, μόνο την τελευταία δεκαετία οι παναπατρισμοί που μετρούν γύρω στις 15.000 αντικείμενα στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ένα εθιμικό ηθικό δίκαιο που έχει αποκτήσει ανά τον κόσμο και πάρα πολλούς υποστηρικτές. Εξάλλου οι κοινωνίες έχουν διαφοροποιηθεί, οι περισσότεροι λαοί έχουν φροντίσει να περιλάβουν πια στην νομοθεσία τους προστατευτικά άρθρα για την προστασία των πολιτιστικών τους αγαθών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, διότι το εμπόριό τους αποφέρει, όπως καταλαβαίνετε, υψηλότατα κέρδη. Υπάρχουν ακόμη συλλέκτες πάρα πολύ ανά τον κόσμο που κάνουν παραγγελίες για αντικείμενα που θεωρούν ότι τους λείπουν από τη συλλογή τους. Υπάρχουν ακόμη ευτυχώς ελάχιστα μουσεία που εξακολουθούν να γίνονται αποδέκτες τέτοιων αγαθών. Και βεβαίως υπάρχουν και νέα, κυρίως στον αραβικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια νέοι συλλέκτες που θέλουν να συγκροτήσουν μανιωδώς πάρα πολλές συλλογές. Συνεπώς, δεν αρκεί και ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο μόνο, χρειάζεται μια συνεχώς ανανεούμενη εκπαίδευση προς όλους, ίσως ακόμη και σε επίπεδο μαθητικής γνώσης, που θα τους υποψιάζει για τη βλάβη που προκαλείται από τις μη συστηματικές ανασκαφές, από αυτές δηλαδή που δεν διεξάγονται από ειδικούς επιστήμονες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, από καθηγητές των ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και από τις ξένες αρχαιολογικές σχολές. Η καταστροφή που προκαλείται από αυτήν την αρχαιοκαπηλική δράση στη στρωματογραφία του αντικειμένου, προκειμένου να αφαιρεθεί αυτό από κάποιον μη ειδικό από το περιβάλλον στο οποίο έχει αποκριβεί επί αιώνες, είναι συντριπτική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτή η βίαιη αφαίρεση του αντικειμένου ή κάποιου άλλου εντυπωσιακού συνόλου από τα στρώματα που οι ειδικοί μπορούν να διαβάζουν και να τα ερμηνεύουν τα αντικείμενα τοποθετώντας τα στο χώρο και στο χρόνο τους, δεν μπορεί να αποκατασταθεί με κανένα τρόπο αν αυτό το αντικείμενο προέρχεται, έχει αποσπαστεί βιαίως από το στρωματογραφικό του περιβάλλον. Αν αυτά τα αντικείμενα έργα τέχνης στις αρχαιότητες που κοσμούν τις αναρρύθμιτες προθήκες των μεγάλων μουσείων, που τα τελευταία χρόνια για να απαλύνουν το μέγεθος της καταστροφής που έχουν επιφέρει στους πολιτισμούς των συλλογών τους, αυτοπροσδιορίζονται ως encyclopedia museums, δηλαδή μουσεία εγκυκλοπαίδειες, έχει διαπραχτεί τόσο μεγάλη βλάβη και θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί πόσο μεγαλύτερη είναι η καταστροφή όταν τα έργα τέχνης αφαιρούνται από μνημεία ιστάμενα που επιδίωσαν ανά τους αιώνες και μέσα από διάφορες περιπέτειες. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε, όπως είναι ο ναός της Φυγάλιας, το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, στις Βάσες, ο ναός στην Έγινα, το μνημείο των Ηρείδων, οι περίφημες μαγεμένες της Θεσσαλονίκης και πολλά ακόμη μνημεία με κορυφαίο πάντοτε το υπέρτερο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, τον Παρθενώνα. Το αίτημα επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα δεν είναι μια απλή διεκδίκηση για ικανοποίηση απλών, αν θέλετε, εθνοκεντρικών συναισθημάτων. Είναι ζήτημα αποκατάστασης της πλήρους μορφής ενός μνημείου ύψης της τέχνης που κακοποιήθηκε με τον πλέον αλγινό τρόπο.
Είναι ένα αίτημα που το απαιτεί το ίδιο το μνημείο και η ιστορία του ανά τους αιώνες, καθώς απεκδίθηκε με διαιοπραγία από τα οργανικά του μέλη, από αυτά που κατασκευάστηκαν εξ αρχής ως ένα ενιαίο σύνολο, ενιαίο και αδιέρετο και αδιάσπαστο. Οι αρχικές δικαιολογίες περί μη υπάρξεως κατάλληλου χώρου που θα στεγάσει τα ανάγλυφα της Ζωφόρου εδώ και πάνω από 10 χρόνια έχουν καταρρεύσει. Το νεόδμητο και όχι πια τόσο νεόδμητο Μουσείο της Ακρόπολης περιμένει την επιστροφή, την περιμένει εναγωνίως και έχει κατάλληλη αίθουσα γι' αυτό, ενώ από την άλλη η κατάσταση των κλειτών στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα είναι απολύτως θλιβερή, σε μια πεπαλαιωμένη αίθουσα καταθλιπτικά σκοτεινή με προβλήματα υγρασίας που επιφέρουν βλάβες στην επιφάνεια των αναγλύφων, τα οποία έχουν σχεδόν εγκαταληφθεί χωρίς την αρμόζουσα φροντίδα και προστασία. Η διεθνής κοινότητα έχει πλέον οριμάσει και πάρα πολλοί πια αντιλαμβάνονται το δίκαιο του αιτήματος και το υπερασπίζονται. Η διεκδίκηση θα πρέπει να στηριχτεί σε ακλόνητα επιστημονικά στοιχεία περί του ενιαίου και αδιαίρετου του μνημείου, τα οποία θα μπορούσαν να στηριχτούν με δεδομένα του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, η παγκόσμια κοινότητα δείχνει να έχει αρχίσει γενικώς να ευαισθητοποιείται όχι μόνο με τα κομμάτια του Παρθενώνα που έχουν διαρπαγεί, αλλά και με άλλα άγνωστα μικρά ή μεγαλύτερα έργα τέχνης του ελληνικού πολιτισμού. Η επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού με επικεφαλής κάθε φορά τον εκάστοτε υπουργό και πλειάδα ειδικών επιστημόνων εργάζεται για να εξευρεθεί λύση στο μείζον αυτό θέμα, μια λύση η οποία θα αποκαταστήσει μια τεράστια κλίμακα αδικία για ένα μνημείο σύμβολο, ένα εξέχον επίτευγμα της ανθρωπότητας. Η μείζονος σημασίας συμβολική επιστροφή που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδεβέργης το 2006 αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα καλής θέλησης στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός θετικού κλίματος επιστροφών και το έλεσον που θα μπορούσε να γίνει είναι τουλάχιστον η επιστροφή και η επανένωση του παρθενώνιου γλυπτικού διακόσμου, έτσι ώστε να αναδυθεί και να αρχίσει να πραγματώνεται μια νέα, πολύ πιο ελπιδοφόρα εποχή σε τέτοια ζητήματα ηθικής του πολιτισμού στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε. Σας ευχαριστώ πολύ.